Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους εκείνους που δίνουν τη μάχη εναντίον του κορονοϊού από την πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν, όπως παραδώσαμε υγειονομικό υλικό και είδη ατομικής προστασίας σε όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, έτσι επιλέξαμε να στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια και τα σώματα ασφαλείας. Την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παραδώσουμε το δεύτερο φορτίο στην ελληνική αστυνομία με μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και άλλα είδη ατομικής προστασίας και υγειονομικό υλικό. Η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή ως κοινωνικός αρρωγός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Πιστεύω ότι όλοι μαζί ενωμένοι και θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε το προβλήματος της πανδημίας που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, αλλά όμως με απόσταση και όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα να εκφράσω στον κύριο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τις πλέον θερμές και γκάρδιες ευχαριστίες μου για την ευγενική προσφορά όσον αφορά το υγειονομικό υλικό το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών των 6 αστυνομικών διευθύνσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα ο κόσμος που βλέπω με τα μέτρα που για τον περιορισμό του χρονιού συμμορφώθηκε, μπορώ να πω απόλυτα, γι' αυτό είναι το εγχείρημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πιστεύω ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, εφάρμοσε με πλήρη επαγγελματισμό τα μέτρα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε ό,τι αφορά την αστυνομία, βέβαια.